κάνουμε μια προσπάθεια και με μια πρώτη προσέγγιση με κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην περιοχή στην οποία πρόκειται να γίνει συγκεκριμένη επένδυση με τη μονάδα εργασίας επικίνδυνων αποβλήτων, με επικοινωνία με τους άγοντες θεσμούς στην κοινότητα, στο Δήμο και στην αντιπεριφέρεια, συλλέγοντας όσα στοιχεία μπορούμε και επί της διαδικασίας και επί της ουσίας για να βγάλουμε όσο πιο ασφαλή συμπεράσματα γίνεται, να τα εντάξουμε στην θέση μας και βέβαια να παρεύουμε στα λαϊκά στρώματα όσο πιο αντικειμενικά γίνεται με βάση τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει. Με αυτή την εννοία, μια πρώτη, θα λέγαμε, άσχετα αν υπάρχει συγκεκριμένη ανακοίνωση, τοποθέτηση της κομματικής οργάνωσης του κόμματος απέναντι στο ζήτημα, πρέπει να πούμε ότι μετά από αυτή την επικοινωνία με όλους τους περιβαλλοντολογικές οργανώσεις και τους υπόλοιπους φορείς που είπαμε, κατά τη γνώμη μας πρέπει να σημάνει συναγερμός σε όλο το νομό του Κιλκής. Νομίζουμε ότι πρέπει να μπει σφραγίδα των λαϊκών στρωμάτων στις εξελίξεις. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί πρόκειται για μια μονάδα επεξεργασίας στερεών αποβλήτων στο Σταυροχώρι του Κιλκής, που θα επεξεργάζεται 4.500 τόνους επικίνδυνα και μη επικίνδυνα απόβλητα. Έτσι άρχισε η προσέγγιση, αλλά τελικά προσθέθηκε ότι θα αφορά και τοξικά απόβλητα. Παρουσιάζονται εχέγγυα από τους φορείς της επένδυσης ότι είναι προστάτες του περιβάλλοντος, αλλά κανείς κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να παρουσιάσει ως σωτήρες του τόπου και προστάτες του περιβάλλοντος τους ενόχους των καπιταλιστικών κρίσεων, των περιβαλλοντολογικών εγκλημάτων που συντελούνται καθημερινά, γιατί δεν θέλουμε να προσωποποιήσουμε, αλλά και οι συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις έχουν δώσει δείγματα γραφής στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες και σε σχέση με τις εργασιακές σχέσεις και σε σχέση με την εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι γνωστά. Κατά τη γνώμη μας, τι εξυπηρετεί η συγκεκριμένη επένδυση? Μέχρι σήμερα ήταν η φθηνότερη λύση των χωματερών για τους επιχειρηματίες. Είναι γνωστό αυτό σε όλους. Δεν είχαν αναπτυχθεί δηλαδή τεχνολογίες διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων που να αποφεύγουν τους επιχειρηματίες. Τεχνολογίες στον τομέα αυτό φαίνεται βρίσκονται μεγάλα και γρήγορα κέρδη στους μονοπωλιακούς ομίλους και φέρνουν πιο κοντά τέτοιες επενδύσεις στον τομέα της πράσινης ανάπτυξης, γιατί δεν είναι μόνο η συγκεκριμένη περίπτωση. Πρέπει να πούμε ότι όλες οι κυβερνήσεις, και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα αστικά κόμματα, όπως σύμφωνα με την γνωστή τοποθέτησή τους, έχουν δώσει τα αρέστα τους στην εφαρμογή της στρατηγικής αυτής του κεφαλαίου μέσω των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαχείριση των απορριμμάτων και των επικίνδυνων αποβλήτων. Προώθησαν και προωθούν τις ιδιωτικοποίησεις στον ευαίσθητο τομέα αποκομιδής και διαχείρισης των απορριμμάτων, μετατρέποντάς τα από αγαθά σε εμπορεύματα που όμως ο λαός τα χρυσοπληρώνει. Βάφτισαν προστασία του περιβάλλοντος στην καρκινογόνα κάρση σκουπιδιών και επικίνδυνων αποβλήτων, έθαψαν ουσιαστικά την ανακύκλωση στην πηγή που θα αποτελούσε μια σοβαρή λύση και προωθούν την επεξεργασία των σύμπτωτων για τέτοιες σφαίρες στους επιχειρηματίες του κλάδου, οι οποίοι θα κρατάνε ό,τι τους συμφέρει, εμπορευματοποιημένο εννοείται, και τα υπόλοιπα με διάφορους τρόπους μέσα σε εισαγωγικά αλλά και επί της ουσίας στην πειρά. Κατά τη γνώμη μας, το έργο είναι γνωστό, το έχουμε ξαναδεί. Ο λαός του Κιλκής ζει στο πετσί του τις συνέπειες αυτού του είδους ανάπτυξης. Πρόκειται για μια περιοχή, για μια γη υψηλής παραγωγικότητας. Καταλαμβάνεται από φωτοβολταϊκά, δημιουργώντας προβλήματα σε αγρότες και χτινοτρόφους που βλέπουν τη γη τους και τις εκμεταλλεύσεις τους να χάνουν την αξία τους. Ανεμογεννήτρες και υδροηλεκτρικά εργοστάσια ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, επιβαρύνοντας το περιβάλλον της περιοχής. Τελικά, οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα ούτε φθηνή ενέργεια απολαμβάνουν, ούτε ασφάλεια στο φυσικό, εργασιακό και κοινωνικό τους περιβάλλον που ζουν, από την απουσία προφανώς έργων ουσιαστικής, αντιπλημμυρικής και αντισεισμικής πράξης και περιοχή του Κιλκής. Κατά τη γνώμη μας, λύση δεν είναι η δοκιμασμένη πολιτική των κυβερνήσεων και των τοπικών διοικήσεων σε δήμους και περιφέρειες, που ουσιαστικά όλα τα επιτρέπουν για την κερδοφορία των μονοπωλιακών αυτών ομίλων. Πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι
και με τα τελευταία νομοσχέδια πέρσι της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας έχουν αρθεί όλοι εκείνοι οι όροι όπως αποτυπώνονταν και καθυστερούσαν τα επιχειρηματικά συμφέροντα στην επιχειρηματική δραστηριότητα, βάζοντας την πάντα γραφειοκρατικές, όπως λένε, διαδικασίες και οτιδήποτε έχει να κάνει με την προστασία του περιβάλλοντος μόνο και μόνο για να μην αργοπορήσει καθόλου η διαδικασία των επενδύσεων και της κερδών, και αυτή την ειδήση που δείχνουν ότι ο λαός πρέπει να παρεύει άμεσα. Δεν υπάρχουν αυτοί ούτε σε επίπεδο διαδικασίας ελεγκτικοί μηχανισμοί, γιατί ουσιαστικά έχουν συρρυκνωθεί οι δυνατότητες μέσω του κρατικών φορέων και μέσω της χρήσης των επιστημονικών δεδομένων να παρεμβαίνουν για να βάζουν συγκεκριμένους όρους λειτουργίας ή τέλος πάντων εφαρμογής τέτοιων επενδυτικών σχεδίων. Και φυσικά και μόνο το γεγονός ότι από την πολύ περιπήρα μας δείχνει ότι εφόσον το γεγονός εξελίσσεται με βάση τα επιχειρηματικά συμφέροντα, δηλαδή το κέρδος, έχει όλους τους τρόπους διαφυγής από τον έλεγχο και την εφαρμογή όλων αυτών των όρων που θα καλύψουν τα λαϊκά συμφέροντα σε σχέση με την υπεράσπιση του περιβάλλοντος, συνολικά των εργασιακών σχέσεων κτλ. Υπάρχουν λοιπόν όλοι οι όροι. Έχουμε δει, το έχουμε ζήσει και με την περίπτωση των ΕΛΠΕ, που έχει διαπιστωθεί από με την παρέμβαση των πανεπιστημιακών ότι αποτελεί λόγο μόλυσης της ατμόσφαιρας και βέβαια δεν κινείται στην κατεύθυνση λύσης του προβλήματος. Είναι ενδεικτική και πολύ ελπιδοφόρα η κίνηση των 132 φορέων, σωματείων, συλλόγων που συγκρότησαν μέτωπο με οργανωτική επιτροπή ενάντια στην καύση των τοξικών SDF-RDF από τον Τιτάνα, και είναι μια κατεύθυνση η οποία νομίζουμε ότι πρέπει να δοθεί και στην περίπτωση των φορέων που εκπροσωπούν το λαό της περιοχής του Κιλκής. Εμείς δεν είμαστε ενάντια στην εξέλιξη της επιστήμης, στην εφαρμογή νέων μεθόδων που μπορούν να λύσουν ζητήματα. Προφανώς υπάρχουν αντικειμενικά ζητήματα που καλύπτουν και αυτή την ανάγκη στην συγκεκριμένη επένδυση. Θα μπορούσε μέσα από κρατικό φορέα με κεντρικό σχεδιασμό να λυθεί συνολικά το ζήτημα, εφόσον διαπιστωθεί η αποτελεσματικότητα αυτής της επιστημονικής εφαρμογής, που μπορεί ουσιαστικά επικίνδυνα απόβλητα να τα στερεοποιήσει, να τα κάνει αδρανή και τέλος πάντων να λυθεί το ζήτημα συνολικά της βιομηχανικής ανάπτυξης και το αποτυπώματός της στο περιβάλλον πανελλαδικά. Άρα είναι ένα ζήτημα για μας ότι ό,τι θετικό έχει αυτό πρέπει να περάσει στα χέρια του λαού και στα χέρια των επιχειρηματικών ομίλων. Θεωρούμε ότι δεν μπορεί να αποτελέσει απόλυτα εχέγγυο για την σωστή χρήση του χωρίς να αφήνει περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Δεν μπορούμε να, σε καμία περίπτωση να δούμε δηλαδή μόνο την πτυχή των θέσεων εργασίας. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι θέσεις εργασίας διέπονται από άκρως εκμεταλλευτικούς όρους, επικίνδυνους για την ζωή και την εργασία των εργαζομένων. Αυτό το βλέπουμε σε όλους τους χώρους, είναι κάτι παραπάνω από δεδομένο. Με μισθούς πείνας και μια ανάπτυξη η οποία ακόμα και μέσω αυτού του τόπου δεν θα επιβραδύνει αλλά θα επιταχύνει την κεντρική κατεύθυνση των πραγμάτων, δηλαδή την ισχυροποίηση μονοπωλιακών ομίλων που αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό θεσμικό πλαίσιο θα εντείνει την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Γνωρίζουμε όλοι ότι επίκειται και έχει στις προθέσεις της κυβέρνησης να φέρει το νομοσχέδιο για τη δεκάωρη με απλήρωτη υπερορία. Η τηλεργασία έχει πάρει φωτιά στους χώρους δουλειάς. Έχουν δημιουργηθεί δηλαδή όλοι οι όροι να μπορεί να αξιοποιεί η εργοδοσία έναν εργαζόμενο με όρους εκμετάλλευσης στην θέση 2 και 3 εργαζόμενων. Άρα το ζήτημα των θέσεων εργασίας δεν προκύπτει μέσω από τέτοιες επενδυτικές δραστηριότητες, οι οποίες έχουν την αντίστοιχη επισφάλεια σε σχέση με το περιβάλλον. Γιατί προφανώς μιλάμε για επικίνδυνα υλικά, τοξικά υλικά που κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει και με βάση τους ελεκτρικούς μηχανισμούς ότι αυτά θα τα διαχειριστεί ένας εργοδότης με βάση το κέρδος με τέτοιο τρόπο που να μην προκύψει κανένα πρόβλημα. Με αυτή την έννοια
θα πει και ο σύντροφος ο Τάσος πιο συγκεκριμένα σε σχέση με το διεκδικητικό πλαίσιο πάλι στο οποίο καλούμε να συσπηρωθεί ο κόσμος όσο πιο γρήγορα γίνεται και να βάλει τους όρους που καλύπτουν τις λαϊκές ανάγκες, τα συμφέροντα του λαού της περιοχής, γιατί πρέπει να εξασφαλιστεί σε όλες τις περιπτώσεις η αναλυτική εξέταση των πολλαπλών επιπτώσεων, να διαπιστωθεί αντικειμενικά, να εκτιμηθεί ο κίνδυνος του βιομηχανικού ατυχήματος και η διαχείριση κατά τη γνώμη μας των επικίνδυνων αποβλήτων πρέπει να γίνεται με αποκλειστικά κρατική ευθύνη, γιατί μόνο αυτή μπορεί να αποτελέσει την απόλυτη εξασφάλιση απέναντι σε τέτοιους κίνδυνους. Η διέξοδος για το λαό μας, συνολικά με αυτά τα δεδομένα, κατά τη γνώμη μας είναι ένας ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης, που το κριτήριο της κοινωνικής παραγωγής θα είναι αυτή, η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Με αυτή την έννοια, μπορεί να πάρει τον καλύτερο δυνατό δρόμο για τα λαϊκά συμφέροντα, γιατί αυτό προϋποθέτει την κοινωνική ιδιοκτησία, τον επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό της παραγωγής. Υπάρχουν όλοι οι όροι στην επιστήμη και στην τεχνολογία για να συμβεί αυτό σήμερα. Και αυτό μπορεί να γίνει, κατά τη γνώμη μας, μόνο μέσω του δρόμου της εργατικής εξουσίας. Σε αυτό το πλαίσιο, θεωρούμε ότι μπορεί να λαμβάνονται υπόψη οι πραγματικές επιπτώσεις κάθε δραστηριότητα στο περιβάλλον και οι συνολικές ανάγκες του λαού. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, μέσα και έξω από τη Βουλή, στην προσπάθεια ο λαός να οργανώσει αυτή την πάλι για την ικανοποίηση αυτών των αναγκών του. Το έπραξε με την καρκινογόνο καύση της κομματερής της Φυλής στην Αττική, στην καρκινογόνο καύση του Πηδιών, στη Τσίμεντο Βιομηχανικό και τη Θεσσαλονίκη. Θα το πράξει ακριβώς με την ίδια λογική και τώρα. Και καλούμε φυσικά τους εργαζόμενους, το λαό του Κυλκής, μέσα από τα σωματεία τους, τους συλλόγους τους, μέσα από τις συλλογικές διαδικασίες και οργανωμένα να συγκρουστούν συνολικά με την κυρίαρχη πολιτική όπως αυτή εκφράζεται και στη σχέση του εργαζόμενου ανθρώπου με το περιβάλλον φυσικά. Μπορούν οι εργαζόμενοι τα λαϊκά στρώματα μέσα από την οργανωμένη πάλη τους να χαλάσουν τα αντιλαϊκά σχέδια του κεφαλαίου και των αστικών κομμάτων στην περιοχή και να επιβάλλουν όρους ανάπτυξης που επίκεντρο θα έχουν την ικανοποίηση των δικών τους αναγκών. Αυτά από μένα σαν ξεκίνημα. Να πω και εγώ δύο κουβέντες σχετικά με το ζήτημα, συμπληρωματικά σε αυτά που πολύ εύστοχα είπε ο Λεωνίδας. Λοιπόν, καταρχήν είναι γνωστό ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα παρακολουθεί και παρεμβαίνει σταθερά στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρας, όσο και σε επίπεδο τοπικό, σε επίπεδο περιφέρειας και δήμων. Στη χώρα μας, διαχρονικά, η πολιτική όλων των κυβερνήσεων στη διαχείριση στερεών αποβλήτων προκαλεί σοβαρές επιπτώσεις σε βάρος της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων, με κύριο στόχο την εξασφάλιση υψηλών κερδών για το κεφάλαιο. Αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής είναι να πλήττεται τόσο η δημόσια υγεία, όσο η υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας στην καθαριότητα, επίσης να υποβαθμίζεται το περιβάλλον, να ελεηλετείται παραπέρα το πενιχρό εισόδημα της λαϊκής οικογένειας. Ταυτόχρονα, η διαχείριση στερεών αποβλήτων χρησιμοποιήθηκε και χρησιμοποιείται από την άρχουσα τάξη για την προώθηση της αντεργατικής της επίθεσης για την πλήρη διάλυση εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων των εργαζομένων, όπως πολύ εύστοχα είπε ο Λεωνίδας. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ασύνθετο ζήτημα. Ο ίδιος ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής οξύνει τα προβλήματα με διαφορετικό τρόπο σε κάθε φάση. Καταρχήν, στα πλαίσια της αναρχίας της παραγωγής που τον διακρίνει, διατίθεται στην αγορά προϊόντα που ενδέχεται να μην πουληθούν, διωγγώντας τον όγκο των απορριμμάτων. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός διαχείρισης των απορριμμάτων ευθυγραμμίζεται σε κάθε φάση με τους γενικούς στόχους των επιχειρηματικών ομίλων και του κράτους, που λειτουργεί ως συλλογικής εκφραστής των συμφερόντων τους, με κριτήριο πάντα την κερδοφορία τους. Όσο και να προσπαθούν τα αστικά επιτελεία να περιβάλλουν τις επιδιώξεις και τους σχεδιασμούς τους σε σχέση με τη διαχείριση απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, με υποτίθεται φιλοπεριβαλλοντικό και φιλολαϊκό μανδύα, δεν μπορούν να κρύψουν την πραγματική τους στόχευση και πρακτική. Η αλήθεια είναι ότι για δεκαετίες, τόσο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, η διαχείριση των απορριμμάτων ήταν πρακτικά ανύπαρκτη, με ολέθριες συνέπειες για το περιβάλλον μέσω της ρήπασης του αέρα, των υδάτινων σωμάτων, του εδάφους και του υπεδάφους εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης κάθε λογής αποβλήτων. Το κεφάλαιο, αποζητώντας το μέγιστο δυνατό ποσοστό κέρδους, δρούσε κυριολεκτικά ανεξέλεγκτα, λαιλατώντας φυσικούς πόρους και μολύνοντας. Οι εικόνες των χωματερών είναι ακόμα πρόσφατες,
ενώ τεράστια προβλήματα συνεχίζουν να υπάρχουν και στους Χιτά, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τη χωματερή της φυλής στην Αττική. Τι έγινε ξαφνικά και εκδηλώνουν ενδιαφέρον κράτος και επιχειρηματικά συμφέροντα? Αυτό που πολύ αναλυτικά παρουσίασε ο Λεωνίδας. Ξαφνικά η διαχείριση των αποβλήτων αποδεικνύεται χρυσάφι για τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν τους έπιασε δηλαδή ξαφνικά πόνος για την προστασία του περιβάλλοντος, άλλωστε δεν το κάνουν ποτέ στο παρελθόν, γιατί να το κάνουν και τώρα. Άλλωστε, αυτό που επικαλούνταν τόσα χρόνια ήταν ότι η προστασία του περιβάλλοντος, δηλαδή η διαχείριση των αποβλήτων και των απορριμμάτων, είναι κόστος για αυτούς, οπότε συμβάλλει στο να μην διασφαλίζεται η κερδοφορία τους και η ανταγωνιστικότητά τους. Αυτή είναι η λογική που διαπερνά την περιβαλλοντική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέρος της οποίας είναι και η διαχείριση των απορριμμάτων. Οι λεγόμενες πράσινες τεχνολογίες, η λεγόμενη πράσινη οικονομία που προωθούνται στο όνομα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής, αποσκοπούν στο να ανοίξουν νέα επενδυτικά πεδία στα μονοπόλια με μεγάλα και γρήγορα κέρδη. Στο επίκεντρο των ευρωνησιακών επιδιώξεων βρίσκεται η επικράτηση των ομίλων της στον ανταγωνισμό με τη ΣΥΠΑ, την Κίνα και τη Ρωσία, ιδίως στο λεγόμενο πεδίο της πράσινης ανάπτυξης και των ενώσιμων πηγών ενέργειας, που η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σχετικό πλεονέκτημα έχοντας αναπτύξει τέτοιες τεχνολογίες. Όλα τα αστικά κόμματα έχουν ως συστατικό στοιχείο των προγραμμάτων και των θέσεών τους τον αστικό σχεδιασμό που αναφέραν παραπάνω για το περιβάλλον και τη διαχείριση των απορριμμάτων, όπως εκτές εκφράζονται από τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησε για ο λογαριασμό της αστικής τάξης, είτε με σοσιαλδημοκρατικό μανδύα όπως ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ και το ΠΑΣΟΚ, είτε με νεοφιλελεύθερο μανδύα όπως η Νέα Δημοκρατία, υπηρέτησαν το στόχο της ιδιωτικοποίησης και της εμπορευματοποίησης των απορριμμάτων. Με ενιαία γραμμή, παρά ορισμένες μικροδιαφοροποιήσεις που προκύπτουν το μείγμα διαχείρισης που επιλεγόταν κάθε φορά και με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτηση του κεφαλαίου σε συνθήκες κάθε περίοδου. Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε και να πούμε για τα έργα και τις ημέρες τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά για οικονομία χρόνου θα αποφύγουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες. Λίγα λόγια για την ίδια την επένδυση. Πρόκειται για μία μονάδα, η οποία θα διαχειρίζεται, όπως είπε και ο Λεωνίδας, στερεά απόβλητα, τόσο μη επικίνδυνα όσο και επικίνδυνα. Τώρα, αυτή η επιχείρηση θα γίνει με κεφάλαια του ομίλου Μυτιληναίου, αλλά και του ομίλου Μιλωνά, με ποσοστό συμμετοχής 51% για τον Μυτιληναίο και 49% για τον Μιλωνά, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες. Αυτοί, όπως είπαμε, θα επεξεργάζονται έως 4.500 τόνους επικίνδυνα απόβλητα και έως 15.000 μη επικίνδυνα απόβλητα. Βέβαια, δεν διευκρινίζεται, αυτό θα κριθεί από τους νόμους της αγοράς, δηλαδή από τα προσφερόμενα απόβλητα, αν αυτή η επιχείρηση κατά κύριο λόγο θα επεξεργάζεται επικίνδυνα ή αν κατά κύριο λόγο θα επεξεργάζεται μη επικίνδυνα απόβλητα. Η μονάδα θα εγκατασταθεί σε έκταση που βρίσκεται στα βορειοδυτικά της βιομηχανικής περιοχής Κιλκής και σε επαφή με αυτήν, καθόλου τυχαίο, πλησίων του ρέματος Αγιάκ, το οποίο καταλήγει στην λίμνη, την αποξηρωμένη Ατζάνα Ματόβου της περιοχής του Δήμου Πολυκάστρου και ανήκει γενικά στην λεκάνη απορροής του Αξιού. Πρόκειται για τρία αγροτεμάχια, τα οποία έχουν παραχωρηθεί με προσύμφωνο παραχώρησης από τη διοίκηση της ΒΙΠΕ Κιλκής στην εταιρεία InWaste που θέλει να εκμεταλλευτεί διαχείριση των αποβλήτων. Υποτίθεται πως όρος παραχώρησης της διοίκησης αυτής της βιομηχανικής περιοχής που μέλη τους είναι η Κλέμαν, η Euromac, η Αλουμίλ και άλλοι μονοπωλιακοί όμιλοι της περιοχής. Υποτίθεται λοιπόν πως όρος παραχώρησης στην ΔΒΠΕΚ, που είναι νομικό πρόσωπο, ανώνυμη εταιρεία στην ουσία, ήταν η διατήρηση του περιβάλλοντος όπου ζουν, εργάζονται και παράγουν τόσο αυτοί όσο και εργαζόμενοι τους, και μάλιστα σύμφωνα με δημοσίευμα θα θέσουν βέτο στο επενδυτικό σχέδιο, απαιτώντας από την εταιρεία που ανέλαβε τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία της μονάδας με την επωνυμία Geologic AEV. Θα προτείνουν λοιπόν να τροποποιήσει τη μελέτη ευγενικά, ώστε να απαλληφθούν τα επικίνδυνα και τοξικά απόβλητα και να συμμορφωθεί η μελέτη, σας υπονηθέντε, του 2019.
Εμείς αναφέρουμε ότι το ενδιαφέρον αυτό, είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό, είναι όχι απλά υποκριτικό, αλλά και προκλητικό. Και φέρουν βαρύτατη ευθύνη για τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, όχι μόνο αυτοί οι ίδιοι οι βιομήχανοι, αλλά και η κυβέρνηση και οι τοπικές διοικήσεις που υπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα διαχρονικά και εδώ στην περιοχή. Και εδώ να δώσουμε κάποια στοιχεία που αποδεικνύουν αυτό το γεγονός. Δεν είναι κάτι που το λέμε σχηματικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, λοιπόν, στην επένδυση αυτή, όπως είπαμε, συμμετέχει ο ιδιοκτήτης του ομίλου Αλουμίν, κύριος Μιλωνάς, ο οποίος είναι και μέλος, η σύζυγός του, είναι μέλος της διοίκησης της ΔΥΠΕΚ. Προφανώς, λοιπόν, και γνώριζε για όλες τις ενέργειες της εταιρείας, οπότε δεν μπορεί κανένας να επικαλεστεί ότι δεν γνώριζαν. Επίσης, η έγκριση περιβαλλοντικών όρων, η οποία κατατέθηκε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος Χορδαξίας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Τράκης, είχε ημερομηνία κατάθεσης το Σεπτέμβριο του 2019. Έχει περάσει 1,5 χρόνος περίπου από τότε. Επίσης, από τον Αύγουστο του 2020, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συγκεκριμένα το Τμήμα Διαχείρισης Αποβλήτων της Διεύθυνσης της Αντίστοιχης Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωμοδότησε θετικά την προώθηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης της μονάδας. Επομένως, και η κυβέρνηση γνώριζε και στην ουσία συνένεσε στη διαχείριση και επικίνδυνων αποβλήτων από την επιχείρηση στην περιοχή του Κιλκής. Επίσης, από τον Αύγουστο του 2020 υπάρχει θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλκής επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Στη γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι η κοινότητα Σταυροχωρίου γνωμοδότησε ομόφωνα αρνητικά επί της μελέτης, ενώ η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κιλκής γνωμοδότησε κατά πλειοψηφία θετικά. Είναι προφανές δηλαδή ότι υπήρχαν αντιδράσεις για αυτή την επένδυση. Παρ' όλα αυτά, η διοίκηση το πήρε πάνω της. Επιπλέον, στην γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρεται ότι πολίτης και κάτοικος Βαφιοχωρίου συμπλήρωσε το σχετικό έντυπο με το οποίο διατύπωνε τις αντιρρήσεις του για το έργο και μάλιστα από ό,τι φαίνεται και σοβαρές. Επίσης, κάτι που αποδεικνύει και την ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του κυρίου Τζιτζικώστα που είναι επικεφαλής. Στην αρμόδια Επιτροπή Ανάπτυξης Καινοτομίας και Αγροτικής Οικονομίας, συλλογικό όργανο δηλαδή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατατέθηκε πρόταση, ζητώντας τη γνωμοδότησή της επί της συγκεκριμένης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. Αποφάσισε λοιπόν αυτή η Επιτροπή κατά πλειοψηφία τον Αύγουστο του 2020, θυμίζω, τη θετική γνωμοδότηση επί αυτής. Επομένως, κανένας δεν μπορεί να ξέρει ότι να επικαλεστεί ότι δεν γνώριζε. Η ένοχη σιωπή όλων των αστικών κομμάτων στην περιοχή, να αναφέρουμε, είναι αξιοσημείωτη. Πλην του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Τομεακής Επιτροπής του Κιλκής, κανένα άλλο κόμμα δεν έχει τοποθετηθεί ξεκάθαρα πάνω στο ζήτημα. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν επέλεξε μέσω των παρατάξεών του σε Δήμο Κιλκής και Περιφέρεια να καλλιεργήσει αυταπάτες και να διαστρεβλώσει στην ουσία την πραγματικότητα, διαρρέοντας ότι η διοίκηση της βιομηχανικής περιοχής, δηλαδή οι ίδιοι οι βιομήχανοι, δεν γνώριζαν για τα κατορθώματα και τις επιδιώξεις των συναδέλφων του σε εισαγωγικά βιομηχάνων. Ο φυσικός λοιπόν αυτούργος αυτός της επένδυσης. Καλλιεργεί λοιπόν αυταπάτης στην ουσία ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτόν τον τρόπο, άμεσο θα έλεγα εγώ, κάποιος μπορεί να το θεωρήσει και έμεσο, καλλιεργεί αυταπάτης ότι οι βιομήχανοι θα μας σώσουν από τους υποτίθεται βιομήχανους οι οποίοι θέλουν να διαχειριστούν, τους κακούς μάλλον βιομήχανες που θέλουν να διαχειριστούν υποτίθεται τα επικίνδυνα απόβλητα, ενώ είναι νύχη και πέτσα ο ένας για τον άλλον. Τώρα, κάποια σημεία πιστεύω ότι αξίζει να αναφέρουμε, τα οποία προκύπτουν από την ίδια την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, η οποία μάλιστα έχει αναπτυχθεί και στο διάβιο, οπότε μπορεί να ανατρέξει ο καθένας για να αναζητήσει περισσότερες λεπτομέρειες και στοιχεία. Εγώ ενδεικτικά να αναφέρω 4-5 σημεία. Σε ένα σημείο λοιπόν αναφέρει η αρμόδια υπηρεσία που εγκρίνει την έναρξη της λειτουργίας αυτής της επιχείρησης. Σύμφωνα με αυτή λοιπόν ο φορέας
δηλαδή ο ιδιώτης, ο επιχειρηματίας, αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων αντιπυρικής προστασίας της περιβάλλουσας δασικής βλάστησης. Με άλλα λόγια δηλαδή, το ίδιο το κράτος εμπιστεύεται τον επιχειρηματία και αντί να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος από τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ο οποίος μπορεί να επιφέρει αισθητοτές αντιδράσεις και τεράστια προβλήματα, ορίζει τον ίδιο ως αποκλειστικά υπεύθυνο. Ενδεικτικό δηλαδή της βούλησης του κράτους να μην παρέχει καμιά προστασία στους κατοίκους της περιοχής και να υπηρετήσει με αυτόν τον τρόπο τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο φορέας αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθή κατάταξη των εξεχόμενων ρευμάτων αποβλήτων από τη δραστηριότητα, τις αναλύσεις των παραγόμενων αποβλήτων, την παράδοση των εξεχομένων αποβλήτων σε τελικούς αποδείκτες και άλλα. Δηλαδή, για το πιο ουσιαστικό μέρος της λειτουργίας της επιχείρησης που όσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, αυτό στην ουσία πάλι θα είναι ευθύνη του ιδιώτη και όχι του κράτους, το οποίο ο κράτος, καταλαβαίνετε, με τις ελλείψεις που ανέφερε και πριν ο Λεωνίδας, στην ουσία δεν θα έχει κανέναν ρόλο στη διαδικασία αυτή. Και μπροστά στην αδυναμία του το κράτους θα αναθέτει και αυτό στον ιδιώτη. Σε άλλο σημείο αναφέρει ότι ο ίδιος ο φορέας, ο ιδιώτης, επιχειρηματίας, δηλαδή, είναι υπόχρεος για την ορθή ταξινόμηση των επικίνδυνων ιών και μειγμάτων βάσει ενός άρθρου μιας κρατικής υπουργικής απόφασης. Και αυτό είναι επικίνδυνο σημείο, γιατί στην ουσία, γιατί αξιοποιώντας ενδεχομένως μία σάφεια που υπάρχει σοβαρή κατά την εκτίμησή μας στην υπουργική απόφαση, θα μπορεί να βαφτίσει όπως θέλει τα απόβλητά του. Ενδεχομένως, λέμε εμείς, επικίνδυνα απόβλητα να χαρακτηρίζονται μη επικίνδυνα και έτσι να συνεχίζει απρόσκοπτα την επεξεργασία τους ακόμα και όταν ξεπερνούν τα όρια τα οποία θέτει η σχετική νομοθεσία και άδεια λειτουργίας. Επίσης, ο ίδιος ο φορέας θα είναι υπόχρεος για τη διαχείριση των αέριων αποβλήτων που θα προκύψουν σημειωτέων από τη λειτουργία της επιχείρησης και του έργου, όπως για παράδειγμα το υδρόθιο. Μιλάμε για πολύ επικίνδυνες ουσίες, τις οποίες υποτίθεται ο επιχειρηματίας, ο οποίος και πάλι υποτίθεται ότι έχει συμφέρον να μην προκύψουν προβλήματα κτλ. Ενώ γνωρίζουμε ότι όταν έρθει η ώρα να αμφισβητηθούν τα κέρδη τους, δεν υπάρχει έγκλημα εις βάρος της φύσης και της ζωής του ανθρώπου, το οποίο να μην έχουν επιτελέσει διαχρονικά οι μεγαλοεπιχειρηματίες. Επίσης, και αυτό είναι το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, για την τεκμηρίωση της αποτελεσματικότητας της μεθόδου επεξεργασίας των επικίνδυνων αποβλήτων που επιλέχθηκε, προσέξτε, διενεργήθηκαν πιλωτικές δοκιμές, δηλαδή πειραματικές, και χρησιμοποιήθηκαν αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ανεξάρτητο, σε εισαγωγικά διαπιστευμένο, ιδιωτικό όμως εργαστήριο, προφανώς, και όχι από κρατικό φορέα. Τι μας λέει στην ουσία παραδέχεται το ίδιο το κράτος? Ότι οι κάτοικοι της περιοχής γινόμαστε και επίσημα πειραματόζωα. Γιατί, για τον απλούστο λόγο, ότι κανένας δεν μπορεί να εμπιστευτεί λοιπόν, ιδιωτικά εργαστήρια. Αυτό το έχει αποδείξει η ίδια η ζωή, δεν είναι επειδή το λέμε εμείς. Αυτές οι επιχειρήσεις λειτουργούν με κριτήριο το κέρδος. Αυτές εδώ οι επιχειρήσεις για να κερδοφορήσουν χρειάζονται πελάτες. Για να έχουν πελάτες, πρέπει να κάνουν αναλύσεις κατά παραγγελία. Οπότε κανένας δεν μπορεί να τις. Κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί λοιπόν τη λειτουργία αυτής της μονάδας, ότι θα πραγματοποιηθεί με ασφάλεια. Εκτιμούμε ότι σε αυτές τις συνθήκες τίποτα δεν προστατεύει την προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας του λαού της κλικής από τις επιπτώσεις μιας νέας τέτοιας μονάδας, του Μήλου, Μητυλινέου και Μιλωνά. Η υπόψη μονάδα θα αποθηκεύει και θα επεξεργάζεται επικίνδυνα απόβλητα με στόχο το καπιταλιστικό κέρδος, αξιοποιώντας μέχρι κεραίας το φιλικό από κάθε άποψη, όπως αναφέραμε και παραπάνω, περιβάλλον και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Για όλους λοιπόν αυτούς τους λόγους, προτείναμε, δεν μείναμε μόνο σε διαπιστώσεις, προτείναμε κιόλας και ένα πλαίσιο πάλι, στο οποίο καλούμε και τους φορείς, τους συλλόγους της περιοχής να το υιοθετήσουν. Και τους καλούμε καταρχήν να πούνε το μεγάλο όχι για όλους αυτούς τους παραπάνω λόγους. Δεν είναι ένα όχι ξερό, είναι ένα όχι τεκμηριωμένο με στοιχεία δικά τους και άλλα τόσα και περισσότερα, τα οποία μπορούμε
κάλλιστα να τα συζητήσουμε και εμείς καλούμε και τώρα να ανοίξει αυτός ο διάλογος και η συζήτηση με εκπροσώπους και περιβαλλοντικών οργανώσεων και επιστημονικών φορέων. Γιατί στην ουσία αυτή η επένδυση είναι όχι απλά αντιλαϊκή, είναι και καταστροφική για το περιβάλλον. Επίσης, στενιζόμαστε τις ανησυχίες πολλών φορέων που εκφράστηκαν αναφορικά με το ζήτημα ότι θα επηρεάσει αρνητικά την οικονομία και το περιβάλλον της περιοχής. Και όταν λέμε οικονομία και περιβάλλον της περιοχής, μιλάμε για τους εργαζόμενους, μιλάμε για τους φτωχούς αγρότες οι οποίοι ξεκληρίζονται ήδη από τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης. Οι βιομηχανίες τροφίμων που εκμεταλλεύονται τα προϊόντα τους με γιγαντώνονται και την ίδια στιγμή αγρότες και κτηνοτρόφοι της περιοχής συρρυκνώνονται. Όπως επίσης και το περιβάλλον της περιοχής, το οποίο να σημειώσουμε τόσο ο ορεινός όγκος του Πάικου όσο και των Κρουσίων είναι ιδιαίτερου κάλους αισθητικού με τεράστια περιβαλλοντική σημασία για την περιοχή. Επίσης, υπάρχει η πάρα πολύ πολύτιμη λεκάνη του ποταμού Αξιού, όπως επίσης και η λίμνη Δοϊράνη, οι οποίες είναι σημαντικές όχι μόνο για το Κυρκής και για την ευρύτερη περιοχή και όπως καταλαβαίνει ο καθένας, η προστασία τους δεν μπορεί να είναι ευθύνη των βιομηχάνων της περιοχής, οι οποίοι συνεχίζουν και αναπτύσσονται, αλλά του ίδιου του κράτους, το οποίο διαχειρίζεται όλο αυτό το πακτολό χρημάτων από τις τσέπες του ελληνικού λαού. Επίσης, απαιτούμε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος βιομηχανικού ατυχήματος για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέραμε πριν. Δηλαδή, όταν κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι σε αυτές τις συνθήκες δεν μπορεί να αποτραπεί η ενδεχόμενη πυρκαγιά ή ακόμα και μια πλημμύρα, επιβάλλεται να παρθούν μέτρα, να ελεγχθούν όλοι οι παράμετροι, ούτως ώστε να μειώσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τον κίνδυνο βιομηχανικού ατυχήματος. Όσον αφορά βέβαια και την πρότασή μας, εκτιμούμε ότι η διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, όπως ανέφερε και πριν ο Λεωνίδας, δεν μπορεί να είναι ευθύνη κανός άλλου πλην του κράτους, το οποίο διαχειρίζει τον κρατικό προϋπολογισμό και το οποίο οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, την ασφάλεια των κατοίκων της περιοχής, όπως επίσης και του περιβάλλοντος της περιοχής με κριτήριο της ανάγκης. Από εκεί πέρα, η εκτίμησή μας είναι ότι υπάρχει το απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό, υπάρχουν σήμερα τεχνολογικές δυνατότητες να το πετύχουμε και σε επίπεδο Κυλκής. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η πολιτική βούληση και όπως έχει αποδείξει η πείρα του κινήματος, η πολιτική βούληση έρχεται μετά από σκληρούς αγώνες, διεκδικήσεις, οργανωμένους αγώνες από τους φορείς, τους εργαζομένους, τους συλλόγους της περιοχής και σε αυτή την κατεύθυνση καλούμε αυτόν τον κόσμο να οργανώσει την πάλη του. Εμείς θα δώσουμε το παρόν, θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις και είναι ο μόνος δρόμος που μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα θετικά στο μέλλον. Το έχει αποδείξει η ίδια η ιστορία. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Ραντεβού στους δρόμους του αγώνα.